Πάμε τώρα λοιπόν να μεταφερθούμε εδώ στον καλεσμένο μας που είναι ήδη στο στούντιο, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολακόπουλο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα ωστόσο να ξεκινήσουμε με το θέμα που χθες είναι η αλήθεια ότι εκτόξευσε στα ύψη την πολιτική αντιπαράθεση. Αναφέρομαι στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και του πορίσματος του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με το οποίο δεν τεκμέρεται καμία σχέση του λογισμικού Predator με οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία ή κρατικό λειτουργό. Ωστόσο, από πλευράς της αντιπολίτευσης είχαμε οξύτατες αντιδράσεις για αυτό το πόρισμα. Εκτόξευσαν βαρύτατες κουβέντες, κυρίως κατά της δικαιοσύνης, μιλώντας για μια προκλητική απόφαση. Και είχαμε και την ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος είπε μάλλον ότι δυστυχώς η απόφαση αυτή ταυτίζεται πλέον με τη διάχυτη αίσθηση του ελληνικού λαού ότι η δικαιοσύνη δεν είναι το τελευταίο καταφύγιο των αδικημένων. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας καταρχήν γι' αυτό. Έγινε μια έρευνα πάνω από 2 χρόνια. Εξετάστηκαν πάρα πολλοί μάρτυρες, πάνω από 40, αν δεν κάνω λάθος. Στην υπόθεση αυτή κατέθεσαν μάρτυρες, πολλοί. Υπήρξαν εγκαλούντες, υπήρξε κάποιοι που επέβαλαν μια μήνυση και προφανώς υποστήριξαν την υπόθεση, υπήρξε πολιτική αγωγή δηλαδή. Άρα κίνησαν την υπόθεση, προφανώς ενδιαφέρθηκαν στην όλη διαδικασία. Ενεπλάκησαν ανεξάρτητες αρχές, πέραν από τις υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας, πέραν από την ΕΕΠ. Εδώ είχαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, την αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών, είχαμε την εθνική αρχή διαφάνειας. Λοιπόν, ο καθένας απ' έξω μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εδώ έχουμε μια διάταξη, η οποία είναι πάνω από 300 σελίδες. Προφανώς έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν είναι ο καθένας απ' έξω η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θέλω να πω απ' έξω από την υπόθεση. Αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν θέλω να εξηγήσω λοιπόν ότι όταν κάποιος δει την υπόθεση αυτή και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί μπορεί να τη δουν, από τη στιγμή που υπάρχουν εγκαλούντες, υπάρχει πολιτική αγωγή, μπορεί να δουν τα στοιχεία, τι σημαίνει. Μπαίνει στο αρχείο. Μπαίνει στο αρχείο σημαίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε κάποια πρόσωπα. Υπάρχουν όμως επαρκείς ενδείξεις, γιατί ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, θα προχωρήσει η διαδικασία, για κάποια άλλα φυσικά πρόσωπα. Σωστά, για τους ιδιώτες που εμπλέκονται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι κάτι περισσότερο από το να μιλάμε για να υπάρχουν αποδείξεις, δηλαδή κάποιος να καταδικαστεί και να μπορούμε να μιλάμε για ενοχή. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν καν επαρκείς ενδείξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον, αν κάποιος έχει κάποιο άλλο στοιχείο, μπορεί να το δώσει. Άρα λοιπόν, όσοι κάνουν αυτή τη στιγμή κριτική, προφανώς δεν έχουν δει την υπόθεση, δεν έχουν δει αν ο εισαγγελέας είχε κάτι άλλο, περισσότερη εισαγγελική λειτουργία, γιατί θυμίζω ότι εγκρίθηκε η θέση αρχείου από ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό του Αρείου Πάγου. Άρα λοιπόν, εμπλέκονται περισσότερη εισαγγελική λειτουργία, εμπλέκονται περισσότερες αρχές. Άρα λοιπόν, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ένα κράτος δικαίου, εκεί που υπάρχουν θεσμοί του δημοκρατικού πολιτεύματος, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να συνωμοτούν εις βάρος και να ξέρει ο κύριος Κασελάκης ή οποιοσδήποτε άλλος να κάνει κριτική απ' έξω, ούτε η δικαιοσύνη έχει αποφάσεις που μας αρέσουν και η δικαιοσύνη έχει αποφάσεις που δεν μας αρέσουν. Και πρέπει κάποια στιγμή, δεν μπορεί ο καθένας να κατηγορεί τον άλλον με βάση αυτό το οποίο πιστεύει. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις. Και εδώ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχουν καν επαρκείς ενδείξεις για να προχωρήσει. Και πρέπει κάποτε να αναγνωρίζει ότι οι όποιες πολιτικές ή όποιες κατηγορίες διατυπώθηκαν στο παρελθόν θα πρέπει να τις πάρουν πίσω. Και αν θέλουν να μιλήσουμε για πολιτική διαχείριση, να κάνουμε μια συζήτηση πολιτικής διαχείρισης. Ποινικές ευθύνες όμως και οτιδήποτε άλλο θα πρέπει αυτό να τελειώσει. Mm-hmm. Κλείνει. Πρέπει να σεβόμαστε όλοι τις αποφάσεις και να πάψουν να σπηλώνουν προσωπικότητες επειδή θέλουν να κάνει ο καθένας μια πολιτική διαχείριση. Να πάμε τώρα λίγο και στην καθημερινότητα. Να πάμε. Η οποία σαφέστατα παραμένει νομίζω το νούμερο ένα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και βέβαια είναι ένα μεγάλο μέρος της μάλλον εξαρτάται και από το Υπουργείο σας, όπου ο πολίτης αναμφίβολα αναζητά και έχει ανάγκη και την ασφάλεια. Το αστυνομικό δελτίο είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό είναι πολύ πλούσιο. Μαθαίνουμε, όπως είδαμε και νωρίτερα, για κυκλώματα, για υποθέσεις διαφθοράς, οι οποίες εξιχνιάζονται βέβαια. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτό, όλο αυτό που συμβαίνει και πληροφορούμαστε το τελευταίο διάστημα, έχει και διτή ανάγνωση. Δηλαδή, είχε παραγίνει μάλλον το κακό, είτε ότι τα πάτε πάρα πολύ καλά και με το που σκάει κάτι ξιχνιάζεται και εξαλείφεται. Εγώ καταρχάς να πω ότι αυτή η υπόθεση που ακούσαμε πριν και αφορά την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του Δημοσίου,
είναι μία ακόμα από τις υποθέσεις που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εξιχνιαστεί. Να θυμίσω πριν το Δήμο, στην υπόθεση του Δήμου Αθηναίων, την υπόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού, στο φρονιστικό κατάστημα. Στη ΔΟΗ Χαλκίδας. ΔΟΗ Χαλκίδας, στο φρονιστικό κατάστημα Ιωαννίνων. Και αυτό δείχνει ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην προκειμένη περίπτωση, το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας της Αστυνομίας, το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων πάλι της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες. Και θέλω να συγχαρώ και το τμήμα εκβιαστών για αυτή την πολύ σπουδαία δουλειά, η επιχείρηση η οποία έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Όμως πρέπει να πούμε το εξής. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει μηδενική ανοχή, όπως έχουμε πει, στην εγκληματικότητα, μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Από εδώ και πέρα, ο κάθε κρατικός λειτουργός, ο οποίος σκέφτεται να μετέλθει τέτοιες μεθόδους, θα πρέπει να ξέρει ότι θα ελεγχθεί. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες δουλεύουν, ασχολούνται μεθοδικά, αποτελεσματικά και εξιχνιάζουν υποθέσεις. Και αυτό έγινε και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες περιπτώσεις άλλων αδειγμάτων που σχετίζονται με την εγκληματικότητα και έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις που κάνει στοχευμένες η ελληνική αστυνομία αυτό το χρονικό διάστημα. Και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι και η εγκληματικότητα γενικότερα. Η έμφυλη βία, η εγκληματικότητα ανηλίκων. Βλέπουμε πολλά περιστατικά καθημερινά. Και σε κάποιες εκ των περιπτώσεων έχουμε δει να γίνονται και λάθη, όπως για παράδειγμα στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων λίγο καιρό πριν. Τι πιστεύετε πάνω σε αυτό, σας ανησυχούν αυτά τα περιστατικά, αυτά τα λάθη που έχουν συμβεί? Προφανώς και όχι μόνο μας ανησυχούν, αλλά κάθε λάθος μας κάνει να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, να δούμε τι δεν λειτουργήσε καλά. Να θυμίσω ότι από τότε έχουμε επικαιροποιήσει πολλά πρωτόκολλα λειτουργίας, έχουμε λάβει επιπρόσθετα μέτρα. Και αυτά που δείχνουν τουλάχιστον οι αριθμοί, που βέβαια έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα τα οποία έχουν έξαρση, είναι αποδεδειγμένο αυτό. Να σας πω ότι. Νομίζω ο καθένας μας σταθερά στη ζωή του. Ναι. Τα εβδομαδιαία στοιχεία τα οποία δείχνουν, πραγματικά δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθερή ανωδική τάση αυτών των φαινομένων. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό στην κοινωνία. Έχουμε την τελευταία εβδομάδα, για παράδειγμα, ζω στο στοιχείο ότι είναι 366 συλλήψεις. Σταθερά έχουμε συλλήψεις, οι οποίες είναι πάνω από 50 τη μέρα, 50 έως 60 τη μέρα συλλήψεις. 164... Μόνο για την έμφυλη βία. Για την έμφυλη βία. Ναι. 164 γυναίκες την προηγούμενη εβδομάδα εγκατέστησαν το panic button. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι σταθερά έχουμε τέτοιους αριθμούς και ακολουθούμε πολιτικές που δείχνουν ότι μιλάνε γυναίκες. Σπάνε τη σιωπή. Καταλαβαίνουν ότι θα μιλήσουν και θα βρουν ανταπόκριση. Ότι θα δουν μια αποτελεσματική διαχείριση. Άρα λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε πόσες ζωές, πόσες γυναίκες έχουν σωθεί μαζί με τα παιδιά τους, πόσες έχουν μεταφερθεί σε δομές, σε safe house. Την προηγούμενη εβδομάδα επίσης είχαμε μεγάλο αριθμό γυναικών που μεταφέρθηκαν σε δομές, τα safe houses που έχουμε. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι καταφέρνουμε να δημιουργούμε μια εμπιστοσύνη, να κάνουμε τις γυναίκες να μιλήσουν, να κάνουμε τα θύματα γενικότερα να μιλήσουν, γιατί είχαμε και κάποια περιστατικά ανδρών το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όμως, ναι, γιατί δεν είναι μόνο. Βεβαίως, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Το ίδιο θέμα θα πρέπει να πούμε ότι ισχύει και για το θέμα της ιδανικής παραβατικότητας. Και εδώ πέρα έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό ελέγχων. Είχαμε την τελευταία εβδομάδα πάνω από 112 περίπου συλλήψεις για το θέμα αυτό. Έχουμε γίνονται ενισχύσει. Σε περιπολίες, σε γειτονιές, σε πλατείες, γιατί είναι η αλήθεια ακριβώς ότι με βάση τα περιστατικά που βλέπουμε, η μεγαλύτερη τέτοια είδους δραστηριότητα της ανήλικης παραβατικότητας συμβαίνει σε τέτοιου είδους μέρη, σε πάρκα, σε πλατείες, σε δρόμους, κοντά σε σχολεία. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτές τις περιοχές που υπάρχουν, συγνάζουν νέοι, έχουμε εφαρμόσει δράσεις ήπιας αστυνόμευσης, κυρίως από γυναίκες, αστυνομικούς, χωρίς οπλισμό βαρύ, με ελαφρύ οπλισμό, έτσι ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα. Οι έλεγχοι που γίνονται εβδομαδιαίως μπορεί να φτάνουν και τις 6.000, 5 με 6.000 περίπου έλεγχοι κατά μέσο όρο γίνονται την εβδομάδα. Και πιστέψτε με, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η άμεση επέμβαση. Mm-hmm. Προφανώς δεν μπορεί να είναι δίπλα στο περιστατικό ο αστυνομικός, αλλά μπορεί να είναι κοντά. Μπορεί να είναι κοντά όμως και να επέμβει άμεσα, και αυτό συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Και πιστέψαμε ότι πολλές φορές είναι και κοντά τελικά. Είναι πολύ κοντά και είναι και μπροστά στο περιστατικό και έχει αποτρέψει mm-hmm. περιστατικά να συμβούν.
τώρα να αναφερθούμε λίγο και στις ημέρες αυτές που έρχονται, που είναι νομίζω πάγιο αίτημα διαχρονικό όλου του κόσμου. Θα βλέπουμε αστυνομικούς στις γειτονιές, θα βλέπουμε μηχανές να περιπολούν, γιατί τον Αύγουστο πολύ καλά ξέρετε, καλύτερα από εμάς, ότι γίνεται χαμός με τις κλοπές στα σπίτια, με τις διαρρήξεις, λείπει ο κόσμος, έρημες γειτονιές, ξέφραγο αμπέλι κάποιες γειτονιές. Αυτό είναι το δόγμα το οποίο εφαρμόζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και για να γίνει αυτό, για να υπάρχει πιο συχνή παρουσία, πιο συχνές περιπολίες, έχουμε δώσει έμφαση στην εφανή αστυνόμευση. Άρα τι κάνουμε, ενισχύουμε τις υπηρεσίες της αστυνομίας της πρώτης γραμμής. Ενισχύουμε την άμεση δράση, ενισχύουμε την ομάδα Δίας, τις ομάδες ΟΠΚΕ, αυτές που μπορεί να είναι καθημερινά δίπλα στον πολίτη, ενισχύουμε τις περιπολίες εκεί που εμφανίζονται φαινόμενα. Αυτό το διάστημα, επειδή προφανώς στα νησιά μας έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση και έχουμε και νησιά, είδατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα οποία εστιάσαμε. Και εκεί λοιπόν εφαρμόζουμε δράσεις. Και μιας και μιλήσαμε για επιτυχίες στο θέμα της διαφθοράς, να πω και για σημαντικές επιτυχίες που φαίνεται ότι τα μέτρα τα οποία αποδίδουν, που είναι στοχευμένα σε κάποια νησιά, το προηγούμενο χρονικό διάστημα αποδίδουν. Για παράδειγμα, είχαμε μια εξυγνίαση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά τις προηγούμενες μέρες. Τις προηγούμενες μέρες από ειδικά τμήματα της ασφάλειας Αττικής στη Μύκονο. Λοιπόν, αυτά όλα είναι αποτέλεσμα μιας στοχευμένης πολιτικής και μιας επιχειρησιακής δράσης ελληνικής αστυνομίας, η οποία αποδίδει. Θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα συνεχίσουμε την εφανή αστυνομεύση, να είμαστε όσο δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη και παράλληλα να κάνουμε στοχευμένες δράσεις ειδικές επιχειρήσεις εκεί που πρέπει. Κύριε Νικολακόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.